να περάσει το επόμενο ταλέντο. Καλησπέρα. Αχα! Καλησπέρα. Πώς ονομάζεστε? Εγώ ονομάζομαι Περικλής Κόκκινος. Και η κοπέλα τη λένε Σίση. Ήρθαμε να διαγωνιστούμε στο κλασικό μπαλέ του Λαεύθη Φαγός και εγώ χαίστηκα. Πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Και από πού είστε? Εγώ είμαι από τη Σάμο. Εσύ είναι από τη Στίφινο. Και τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι βαρκάρης. Αυτό το καταλάβαμε. Δεν μου λες, έχεις κάνει προσθετική? Πού? Πού λέει? Για κάτω μιλάω. Αυτό που βλέπουμε είναι το δικό σου, το φυσικό σου, έχεις βάλει extension. Το φυσικό μου. Το φυσικό σου. Το φυσικό μου, πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Δεν ξέρεις, πού αποκοιμήθηκες στο καράβι? Και μάλιστα μπρούμητα. Παρκάρεις λοιπόν. Ναι, αλλά όταν έχω ελεύθερο χρόνο, δουλεύω και σαν ναυαγοθώστης. Και δεν μου λες το σωσίβιο, δεν το βγάζεις ποτέ? Ποιο το σωσίβιο? Αυτό, αγάπη μου, εκεί μπροστά. Αυτό? Ναι. Όχι το μπρατσάκι. Δεν είναι σωσίβιο, η κοιλιά μου είναι. Το καταλάβαμε, αυτό λέω. Τα κιλά δεν είναι αρκετά για να χορέψεις κλασικό μπαλέτο. Είναι, αλλά τι να κάνω, ήδη κάνω προσπάθειες να δυνατήσω. Έχω αρχίσει τρεις δίαιτες μαζί. Γιατί τρεις? Δεν χορταίνω με τη μία. Παλιότερα έκανα τη δίαιτα της Παναγιάς. Τη δίαιτα της Παναγιάς. Ναι, τρως τόσο θες και μετά λες, όχι Παναγιά μου. Αλλά τώρα παρατήτως κάθε βράδυ τρώω δύο γιαούρτια. Α, δηλαδή άμα σήμερα φας τρία γιαούρτια θα σε χαλάσει? Θα κάνει κακό στη δίαιτα? Λέμε ρε παιδί μου. Στο είπα ηλίθεια να μην έρθω να μας χοηδεύουν. Φαγώθηκες ηλίθεια, ηλίθεια. Συγγνώμη φίλε να σου μιλάω έτσι, αλλά είστε ηλίθεια. Και δεν μου λες Περικλή, η Σίση. Τι? Λέω, η Σίση με τι ασχολείται? Α, είναι η δασκάλα μου. Στο χορό? Όχι, στα αγγλικά. Α, ξέρεις και αγγλικά? Κομψή κομψά. Κομψή κομψά, δεν βλέπω να περνάει στο τελικό. Και ξέρει χορό? Πολύ καλό, αυτή φαγώθηκε να έρθει, εγώ χαίστηκα. Πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Εγώ ήρθα μαζί της στα γαρνιτούρα. Δηλαδή? Συνοδεύω, όπως συνοδεύουν το κοτόπουλο οι μπάμιες. Όσο συνοδεύει το ρύζι τα σουτζουκάκια, εγώ συνοδεύω τη Σίση. Τώρα πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Δεν μιλάς. Είναι δύο αδερφές δίδυμες, τι μου και η πείρα. Και τι θα μας χορέψετε σήμερα? Θα σας χορέψουμε τη λίμνη των Κύκνων. Δεν μου λες. Θα μπουτήξεις και εσύ μαζί με την κοπέλα. Γιατί δεν βλέπω να χωράτε και δυο μαζί στη λίμνη? Δεν πουτάτε καλύτερα ένας ένας? Λέμε ρε παιδί μου, δεν μου μοιάζει με Κύκνο. Πιο πολύ μου φέρνει σε αγριόπα πια. Στοπ, αλήθεια, να μην έρθουμε να σκοηδεύουν. Φαγώθηκε ηλίθεια, ηλίθεια. Συγγνώμη φίλε να που σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι ηλίθεια. Όχι, θα βουτήξει μόνο η Σίση. Εγώ θα κάτσω απ' έξω και θα πλατσουρίσω. Θα τρώω τα ψωμάκια που θα μου πετάνε περαστική. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να αρχίσουμε να χορεύουμε. Άντε, γιατί μην κεφτώμε από τη δουλειά. Ρίχναμε δίχτυα όλη μέρα σήμερα. Άμορ, ηλίθεια. Τι κάνουμε, δεν θυμάμαι. Α, καθόμαστε. Ναι, κάθισε με μία άνεση. Μπορώ να κάθομαι με τέτοια άνεση με αυτό εδώ να είμαι στα πόδια μου? Θα ήθελες να δέξεις αυτό να είμαι στα πόδια σου? Θα ήθελες, αλλά πού τέτοια τύχη. Κατάλαβα από το χαμόγελο. Κάτω εδώ. Θα τα φέρω τώρα αυτό να κάτσω. Θα πάμε στραβουλήξω κανένα γόνατο. Δεν επανέρχεται μετά. Τι έγινε? Γύρισε μια τρίχα. Αλλά πού είχε πάει τρίχα και γύρισε τέτοια ώρα? Θα το αναλυγείς αυτό.
ανάγκη να πέφτει. Φοβάμαι την κάτσω πάνω. Και μου αρέσει. Γιατί είναι με γίνει η αρχή, μετά συνηθίζεις. Ελία! Το βολέσαι τώρα έτσι. Αλήθεια, δεν βρέθηκε καλό. Έτσι, το άμα πλώθει. Το άμα πλώθει. Α, ωραία. Τώρα τι κάνω. Α, τα χέρια έτσι. Σε στάση. Κάτσε σκονόμαστε. Σε έκοψε και ο αέρας. Κατέβα κάτω μωρή ηλίθεια, σηκώθηκες μόνη σου. Βοήθεια. Δεν βλέπω αυτό πόνο. Πώς σας φάνηκαν? Εγώ προσωπικά δεν τρελάθηκα. Εγώ θα ήθελα να τις ξαναδώ. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ μόνο τον νεαρό. Όχι εδώ, σπίτι μου. Έλα, γόρι μου. Πάρε τη διευθυνσή μου. Θα σε κάνω εγώ αστέρι σαν το Μαρτάκι. Αλήθεια. Στέφαν Παπαδόπουλο 17. Θα έρθω. Πάμε, ηλίθεια. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Ευχαριστούμε.